ανσάμπλ νεανίδων και γυναικών. Το πρωί της Κυριακής έγινε ο τελικός στις 5 μπάλες των ανσάμπλ των νεανίδων με την εθνική μας ομάδα να σημειώνει άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Βαθμολογήθηκε με 21,225. Είχε προκριθεί στον τελικό με την 5η επίδοση. Είχε βαθμολογηθεί με 20.300. Η Ρωσία έχασε το χρυσό μετάλλιο, καθώς είχε πτώσεις οργάνων, έμεινε δεύτερη με 23%. Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Λευκορωσία με 23.600. Ήδη όμως έχουμε περάσει στον τελικό με το σχοινάκι. Παρακολουθούμε την Άννα Μπεσόνοβα. Προκρίθηκε σε αυτόν τον τελικό με την τρίτη επίδοση. Βαθμολογήθηκε με 16.175. Σε αυτόν τον τελικό θα αγωνιστούν δύο Ρωσίδες, η Ειρίνα Τσάτσινα και η Όλγα Καπράνοβα, δύο Ουκρανές, η Άννα Μπεσόνοβα και η Νατάλια Κοντούγκο, δύο αθλήτριες από το Αζερμπαϊτζάν, η Άννα Γκουρμπάνοβα και η Δινάρα Γκυμάτοβα, μία Λευκορωσίδα, η Ναζουκόβα και μία Βουλγάρα, η Σιμώνα Πεϊτσέβα. Χάλκινη Ολυμπιονίκης στην Αθήνα, στο σύνθετο ατομικό. Ολοκληρώνει το πρόγραμμά της αυτό τον τελικό με το σχοινάκι. Στο σχοινάκι οι αθλήτριες εκτελούν περιστροφές, πετάγματα του οργάνου. Είναι πολλά τα άλματα που κάνουν με το σχοινάκι. Και να βλέπουμε την Μπεσόνοβα. Να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε και την επιτυχία της εθνικής ομάδας των νεανίδων του Ανσάμπλ, η οποία απαρτίζεται από τις 15χρονες γυμνάστριες Νικολέτα Τσάγαρη, Ευαγγελία Κουτρουμπή, τις 14χρονες Αδαμαντία Κοντέλη, Ελισάβετ Χαλκιά, Δήμητρα Καφαλίδου, Εμμανουέλα Ραχούτη, αλλά και την Ιωάννα Σαμαρά που μετήχε σε όλη την προετοιμασία. Προπονήτριά τους είναι η Κική Ανανιάδου με δασκάλα μπαλέτου την Μαρία Κολότα, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της και στο ανσάμπλ των γυναικών. Η Εθνική Νεανίδων συνέχισε την παράδοση που της θέλει να ανεβαίνει στο βάθρο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 16.175 βαθμολογία.